Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη γραφική, μάλλον όχι τη γραφική παράσταση, να μελετήσουμε την κάποια συνάρτηση και να προσεγγίσουμε υπολογιστικά την παράγωγό της. Συγκεκριμένα έχουμε την συνάρτηση F του Χ ίσον 3 Χ τετράγωνο μειον 4 Χ για Χ μικρότερο του 1 και 5 Χ μειον 6 για Χ μεγαλύτερο ίσο του 1. Επειδή έχουμε κλαδική συνάρτηση, προφανώς θα έχουμε μία δομή if-else. Αν το Χ είναι μικρότερο του 1, τότε η συνάρτησή μας θα είναι αυτή, αλλιώς η συνάρτησή μας θα είναι αυτή. Ας πάμε να γράψουμε τον κώδικα. Κατά τα γνωστά, include stdio.h int main, εδώ βάζουμε το return 0. Ας γράψουμε το if και θα δούμε και τις υπόλοιπες μεταβλητές που θα χρειαστούμε. If λοιπόν το χ μικρότερο, για να δούμε ξανά τη συνάρτηση, μικρότερο λοιπόν του 1, αν το χ μικρότερο του 1, ας μην ξεχνάμε να βάζουμε πάντα τις λογικές συνθήκες μέσα σε παρένθεση, τότε η fχ, άρα χρειαζόμαστε μία float χ, f του χ, τότε η f του χ θα είναι, για να συμβουλευτούμε ξανά, θα είναι 3 χ τετράγωνο μείον 4 χ. Εδώ δεν θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση power για τον υπολογισμό της δύναμης του 2, θα το γράψουμε χ επί χ, άρα είναι 3 επί χ μείον 4 επί χ. Else, εδώ δεν χρειάζεται να γράψουμε το if χ μεγαλύτερο ίσο του 1, υποτίθεται το f του χ είναι ο άλλος κλάδος 5 χ μείον 6. Μέχρι εδώ λοιπόν πάρα πολύ καλά. Στην αρχή μπορούμε να διαβάσουμε προφανώς, να δώσουμε ένα μήνυμα και να πούμε give χ. Κλείνουμε το printf. Εδώ θα διαβάσουμε το χ scanf επί της 100 f κόμμα διεύθυνση χ. Λοιπόν, και μπορούμε να τυπώσουμε και την τιμή της συνάρτησης printf f του επί της 100 f ίσον επί της 100 f backslash νι κόμμα. Το πρώτο επί της 100 f είναι το χ, το δεύτερο επί της 100 f είναι η f του χ. Μπορούμε βέβαια εδώ να βάλουμε τελεία 2, δηλαδή να έχουμε δύο δεκαδικά ψηφία, και εδώ πάλι τελεία 2 για δύο δεκαδικά ψηφία. Κάνουμε compile το πρόγραμμα. Είμαστε εντάξει. Κάνουμε run. Give χ 100 to end. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, υπήρξε κάποιο μπέρδεμα με κάποιο προηγούμενο πρόγραμμα. Το τρέχουμε. Give χ. Ας δώσουμε κάτι το οποίο να είναι μικρότερο του 1, ας δώσουμε το 0, το f του 0 είναι 0 πράγματι, για χ μικρότερο του 1, το f του χ είναι 3 επί 0 μείον 0. Ξανατρέχουμε το πρόγραμμα, δίνουμε το 1, το f του 1 ίσον μείον 1, και μάλιστα βλέπουμε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής, γιατί το 1 είτε από εδώ το υπολογίζουμε είτε από εκεί
είναι ακριβώς το ίδιο. Συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι υπολογίσαμε την συνάρτηση F του Χ. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε την παράγωγό της με δύο τρόπους. Με έναν τρόπο, όπως βλέπουμε εδώ, με τον τύπο. Πράγματι, η παράγωγος αυτής της συνάρτησης είναι 2, 3, 6 χ - 4 για χ μικρότερο του 1 και είναι 5 για χ μεγαλύτερο του 1. Όμως γνωρίζουμε από τη θεωρία ότι ταυτοχρόνως η παράγωγος ευτόνος του χ είναι το όριο του α τείνοντος το 0 του f του χ συν α μειον f του χ διά α. Έτσι μπορούμε να πάρουμε ένα πάρα πολύ μικρό α και να δούμε κατά πόσο ταιριάζει, κατά πόσο πλησιάζει ο υπολογισμός της παραγόγου μιας συνάρτησης με τον τύπο της και σαν όριο σε κάποιο σημείο. Εδώ πέρα θα πρέπει καταρχήν να ορίσουμε ένα const α ίσον 0,001 παραδείγματος χάρη. Εδώ χρειαζόμαστε μία temp ή μάλλον να την πούμε διαφορετικά, να την πούμε χ-πα, δηλαδή χ plus α, που θα μας χρειαστεί και θα μας χρειαστεί και η dχ και θα μας χρειαστεί και η συνάρτη και η μεταβλητή λιμ. Πάμε να υπολογίσουμε λοιπόν την παράγωγο της συνάρτησης F του χ με βάση τον τύπο της. Είναι πάλι μία κλαδική συνάρτηση όπου όπως είδαμε είναι 6χ - 4 για χ μικρότερο του 1 και είναι 5 για χ μεγαλύτερο ίσο του 1. Έτσι μπορούμε να κάνουμε copy-paste αυτό εδώ, Ctrl-C, μπορούμε εδώ να βάλουμε Ctrl-V. Εδώ βέβαια δεν θα είναι η F του χ, θα είναι η D του χ, η οποία θα είναι 6χ - 4, else D του χ θα είναι ο αριθμός 5 και μπορούμε να βάλουμε ξανά αυτή την pretend, Ctrl-C στο σημείο αυτό, Ctrl-V, μόνο που εδώ θα είναι ευτόνος του χ ίσον αυτό και εδώ προφανώς πρέπει να βάλουμε την D του χ. Ας κάνουμε compile το πρόγραμμα. Ναι, εδώ το λάθος είναι, ας δούμε λίγο το μήνυμα του compiler. A does not name a type, προφανώς, διότι πρέπει να βάλουμε τον τύπο. Κάνουμε compile, ξεχάσαμε το semicolon, προχωράμε, close, run, give h, ας πούμε, ας δώσουμε το 0. Και βλέπουμε ότι η τιμή της συνάρτησης είναι 0, η παράγωγος είναι μείον 4. Να δούμε λιγάκι αν είναι και παραγωγήσιμη στο 1, που δεν είναι παραγωγήσιμη στο 1. Αν δώσουμε λοιπόν την τιμή 1, βλέπουμε ότι η παράγωγος είναι 5. Αυτό υπολογίζεται προφανώς με αυτόν τον τύπο 6 επί 0, είναι μικρότερο του 1, είναι 5, ναι, είναι το χ, το χ είναι 1, οπότε έχουμε τον άλλο τύπο, προφανώς για χ μεγαλύτερο ίσο του 1 είναι 5, ενώ αυτή εδώ είναι 6 επί 1, ας πούμε, 6-4 μας κάνει 2, προφανώς η παράγωγη δεν είναι ίσες. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε την παράγωγο με βάση αυτόν εδώ τον τύπο, ότι ευτόνος χ ίσον όριο του εφ χ συν α μείον εφ του χ διά α του α τείνοντος στο 0. Είπαμε και νωρίτερα ότι το α τείνει στο 0 το χειριζόμαστε με το να βάλουμε το α
έναν πολύ μικρό αριθμό, στη συγκεκριμένη περίπτωση το 0,001. Εδώ χρειαζόμαστε την μεταβλητή χ-πι-α, η οποία θα είναι χ συν α, και θα υπολογίσουμε τώρα ξανά, όπως δηλαδή έχουμε αυτό, θα το κάνουμε copy, Ctrl V. If λοιπόν χ-πι-α μικρότερο του 1, δέχει στη συγκεκριμένη, μάλλον εδώ χρειαζόμαστε μία ακόμα μεταβλητή, ναι, μάλλον την έχουμε βάλει ήδη, είναι η lim, ίσον, πόσο όμως είναι η lim, είναι η f του χ συν α, άρα πρέπει να υπολογίσουμε την f του χ συν α. Εδώ είναι λοιπόν η f του χ συν α, η dχpa, θα την πούμε, η παράγωγος κόμμα dχpa, αυτή είναι η f του χ συν α, η οποία είναι ίση με 3 χ τετράγωνο, δηλαδή 3 επί χ πλας α επί χ πλας α μείον 4 επί χ πλας α. Αλλιώς το dχpa, η παράγωγος, είναι η FHPA, εδώ πρέπει να έχουμε κάνει ένα μικρό λαθάκι, είναι η FHPA, δηλαδή F του Χ πλας α, η F του Χ πλας α μας κάνει 5HPA μείον 6. Αφού υπολογίσαμε λοιπόν, έχουμε την FHPA, έχουμε την F του Χ, έχουμε το α, οπότε τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε το όριο, δηλαδή την παράγωγο σαν όριο, η οποία θα είναι F του HPA μείον F του Χ, και όλο αυτό δια α. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέμε ότι η παράγωγος σαν όριο είναι F του Χ συν α, F του Χ πιέ, μείον F του Χ δια α. Εδώ τυπώνουμε λοιπόν dχ ίσον επί της 100 F το dχ, ας θυμηθούμε ότι είναι η παράγωγος που βρήκαμε εδώ, δηλαδή μέσα από τον τύπο, και η dχpa είναι η παράγωγος που βρήκαμε σαν όριο. Ας κάνουμε compile, είναι όλα ωραία, ας κάνουμε run, ας δώσουμε πάλι το 0 και βλέπουμε ότι σύμφωνα με τον τύπο βγάζουμε μείον 4, με το όριο βγάζουμε μείον 3,997. Μπορούμε να δώσουμε μία τιμή ακόμη για τον πρώτο τύπο, παραδείγματος χάρη να δώσουμε 10. Βλέπουμε ότι από τη μια μεριά βγαίνει 5, από την άλλη 5,001068. Ας κάνουμε μία δοκιμή να μικρύνουμε και άλλο το α, compile and run. Αν δώσουμε τώρα 10, θα δούμε ότι... εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παρατήρησα μάλλον ότι όταν βάλουμε ένα μηδενικό ακόμα χάνουμε σε ακρίβεια. Αν πάμε λοιπόν στο 1 δεκάκις χιλιοστό και δώσουμε τον αριθμό, ας πούμε, 12,
τότε έχουμε 5 και 4,99, 72, 53, δηλαδή πράγματι ο τύπος αυτός είναι, υπολογίζουμε με κάποια αρκετά μεγάλη ακρίβεια την παράγωγο.